Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι και θα πάμε στο σημείο αυτό να συνομιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη τον Τεζάρη, δημοσιογράφο του Sky. Μιχάλη, καλησπέρα. Μας ακούει ο Μιχάλης. Καλησπέρα, Μιχάλη. Σας ακούω. Καλησπέρα. Με ακούτε? Ναι, Μιχάλη, χαίρομαι, καλησπέρα. Χαίρομαι. Καλησπέρα. Πώς είναι στο νησί, πώς είναι ο καιρός? Καλύτερο. Από τις τελευταίες ημέρες. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, γιατί και σήμερα η επικαιρότητα είναι βαριά. Από τα ποτά που κλείνουν και τα καλύτερα τα σπίτια. Αυτό είναι αλήθεια. Τα ποτά και τα κάτι πονώ εγώ. Που λέγαμε. Και κάτι ξέρει. Συμμορίες. Αλήθεια αυτό. Υπάρχει ένα κύκλωμα στο οποίο συμμετείχαν άτομα υπεράνω υποψίας με οικονομική άνεση, μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα και ενασχόληση για το παρελθόν με μια ομάδα ποδοσφαίρου η οποία έχει πρωταγωνιστήσει στο παρελθόν στην πρώτη εθνική κατηγορία. Κοιτάξτε, αυτά ήταν μέτοχοι της συγκεκριμένης ομάδας, κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε ένα κύκλωμα στο οποίο εισήγαγε ποτά από τρίτες χώρες και χώρες της Ευρώπης με ξένες ετικέτες, εδώ είναι το κόλπο, εδώ είναι το μυστικό, με ξένες ετικέτες, τις ελληνοποιούσε, έβγαζε τις ετικέτες, έβαζε ελληνικές και στη συνέχεια τις διακινούσε σε μπαρ και κάβες σε Αθήνα και Πειραιά. Για τη συγκεκριμένη σπήρα λοιπόν έχουν μέχρι στιγμής ληφθεί 3 άτομα, ηλικίες από 45 έως 55 ετών, ενώ αναζητούνται οι γόνοι των επιχειρηματιών που λέγαμε στην αρχή και της ομάδας που είχαν παλιότερα στην ομάδα. Πρόκειται για 2 άτομα 34 και 37 ετών αντίστοιχα. Τα ποτά αυτά τα οποία έφερε το κύκλωμα είναι ποτά ουίσκι, τζιν, βότιες, ό,τι πίνουμε όλοι μας, ακόμη και ρακί, εισάγονταν παρανόμως, παρατύπως από την Ιταλία, τη Σκωτία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Και στη συνέχεια, όπως είπαμε, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο ρίζωμα, στην επιτευθέση ρίζωμα στην Μαγκούλα, άφησαν τις ταμπέλες και μας το πουλούσαν αντί για 8, 18 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε πόσα χρήματα αυτοί οι άνθρωποι εξοικονομούσαν. Μόνο για τα 5.294 φιάλες που βρήκανε, οι διαφυγόντες δασμοί, τα διαφυγόντα κέρδη μάλλον, και τις εταιρείες που κανονικά θα έπρεπε να διακινούσαν τα 100.000, ενώ τα κέρδη της συγκεκριμένης πύρας πάρα πολλά, πάρα πολύ περισσότερα. Και υπεράνω υποψίας, Μιχάλη, όπως είπαμε, έτσι, γι' αυτό λέμε ότι... Βεβαίως. Μιλάμε για ανθρώπους με οικονομική άνεση, με γνωστό όνομα, με πρόσωπα, με ακριβή πολυτελή βίο, πολυτελή αυτοκίνητα. Αναζητούνται αυτά τα άτομα. Μιχάλη, δεν πιστεύω να ήταν και νοθευμένα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Έχουν αποστείλει δείγματα που να δουν εκτός του Αγωτέλου Λατρέα αν ήταν ακριβώς συνοδευμένα. Ελέγχεται, είναι μια διαδικασία. Μάλιστα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία. Τώρα, να δούμε μια περίπτωση καταδρομικής επίθεσης στο πλαίσιο της ανομίας που πολλές φορές επισημαίνω μέσα από το Αιγαίο TV και σε κάποιους το φαίνεται παράλογο ότι δεν γίνεται να συμβαίνει στα Αθήνα τόσο πολύ ανομία, να έχουν ξεφύγει τα πράγματα τόσο πολύ. Δυστυχώς τόσο πολύ έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Είναι δεικτικό πως στις 2 σήμερα τα ξημερώματα, στην οδό Κονίτση, στην Πεύκη, 10 άτομα κοκκουλοφόροι πραγματοποίησαν καταδρομική επίθεση με βόμβες Μολότοφ κατά του αστυνομικού τμήματος. Ήταν μάλιστα τέτοιες σφοδρότητες της επίθεσης και ο φόβος προκλήθηκε στους αστυνομικούς, καθώς λαμπάδια στα 3 οχήματα, 2 υπηρεσιακά και ένα ιδιώτη, που πυροβόλησαν 2 φορές στον αέρα για εκφοβισμό, προκειμένου τα άτομα να απομακρυνθούν από το σημείο. Προκλήθηκαν ζημιές, προκλήθηκε ένταση και ψάχνουν να δουν αν μπορούν να καταφέρουν ποια ήταν τα άτομα τα οποία έκαναν την επίθεση αυτή. Μάλιστα, στο σημείο πήγε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συνομιλήσει με τους αστυνομικούς και να δει τα προβλήματα που υπάρχουν. Τα ξέρει βέβαια, εντάξει. Απλά στο πλαίσιο των επαφών που έχει με την κοινωνία, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πήγε και στο κοινό σημείο. Είχαμε όμως και μια. Ναι, είχαμε και μια δολοφονία. Μια άγρια δολοφονία, για να είμαστε ακριβείς, γιατί βρέθηκε μια γυναίκα ηλικία 48 ετών, όπως πληροφορούμε, από την Κίνα. Μέσα στο σπίτι της, στο διαμέρισμα που διέμενε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, η γυναίκα ήταν νεκρή, κατάσταση προχωρημένης ύψης. Ήταν δεμένα τα χέρια της και την είχαν βάλει το κεφάλι μέσα σε μία σακούλα για να της κλείσουν την δίωδο τον αέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η γυναίκα βρήκε πραγματικά φρικτό θάνατο. Δούλευε, εργαζόταν σε ένα κατάστημα, ο εργοδότης την αναζήτησε, κάλεσε τους αστυνομικούς, πήγαν στο σημείο, μπήκαν αστυνομικοί μέσα και βρήκαν τη γυναίκα νεκρή. Σε εξέλιξη έρευνες δεν είχε από ό,τι πληροφορούμε η οικογένεια στην Ελλάδα. Πήγαινε στην Κίνα κάποιους μήνες του χρόνου, 4-5, για να δει την οικογένειά της που ήταν εκεί πέρα και ψάχνουν οι αστυνομικοί να δουν ποιος ήταν ο δράστης και αυτής της δολοφονίας. Μάλιστα. Άγριες καταστάσεις, Μιχάλη. Ακριβώς. Mm-hmm. Και δυστυχώς γι' αυτό. Δυστυχώς. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη τον Τεζάρη. Καλά, να του πούμε, Μιχάλη, να περάσει καλά εκεί που πάει. Ξέρεις, Ειρήνη,
νησί, οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να ελαφρύνουμε λίγο μετά τις δολοφονίες και όλα τα που όσα ακούσαμε, δυστυχώς. Όμως είναι και αυτά στην επικαιρότητα και πρέπει να ενημερώνουμε. Και πάλι στο να πάμε... τουριστικό, στο τουριστικό τομέα, σε συνέχεια αυτών που μας είπε ο πρόεδρος των ξενοδόχων Καλλίνου, ο κύριος Νικόλας Τσαγκάρης. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού στη Ρόδο, με αφορμή και το κλείσιμο της φετινής τουριστικής περίοδου, εξέφρασε χτες σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους ο επιχειρηματίας κύριος Άρης Σολούνιας. Όπως τόνισε, τα νούμερα ήταν αρκετά ικανοποιητικά, αλλά το ζητούμενο είναι στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Είναι αυτό που λέγαμε ότι... Πώς κλείνει το ταμείο, έτσι, πολύ σωστά το επισημαίνεις. Δεν διακινείται πολύ έτσι... Αριθμητικά κυρίως είχαμε αύξηση φέτος στον τουρισμό, πανελλαδικά. Το χρήμα. Αλλά όταν κλείσει το ταμείο, είναι μείωση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας λέει το βίντεο. Η φετινή σεζόν κλείνει αριθμητικά αρκετά καλά. Τα νούμερα δείχνουν ότι η Ρόδος πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια αφίξεων. Το θέμα είναι να δούμε και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Το τι έχει μείνει στο ταμείο της κάθε επιχείρησης. Όπως γνωρίζετε, το πρόβλημα το φορολογικό είναι πια δυσβάσταχτο για τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να επενδύσουμε, θέλουμε να δώσουμε στους εργαζομένους, αλλά δυστυχώς μας τα παίρνει, μας τα απομυζεί η εφορία και το κράτος. Χρήματα στον τόπο δεν μένουν πολλά, διότι πάνε στο κεντρικό ταμείο του κράτους. Και από εκεί και πέρα ένας μεγάλος προβληματισμός, όπως το γνωρίζετε, θα είναι το τέλος διανυκτέρευσης για του χρόνου, που ακόμα και το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι ξεκάθαρο. Είναι τα δύο μεγάλα προβλήματα, όπως επίσης υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία προκύπτουν και θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον, και εμείς σαν φορείς, σαν όργανα του τουρισμού, καλούμαστε άμεσα να επιλύσουμε ή να διαπραγματευτούμε ή να παλέψουμε να πετύχουμε, διότι το να ανθίζει ο τουρισμός σε έναν τόπο, σε μία χώρα, και να μην υπάρχει η ευκαιρία να επενδύεις ή να προσδίδεις αυτό το αποτέλεσμα στην κοινωνία και στον τόπο, είναι τραγικό. Όπως γνωρίζετε, τα περιθώρια πάντοτε είναι σχετικά δύσκολα και σχετικά διαπραγματεύσιμα. Ανάλογα με ποιο τρόπο διαχειρίζεσαι και διαπραγματεύεσαι ένα αίτημά σου. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις δύσκολες οικονομικές για τη χώρα, και οι διάφοροι κυβερνητικοί πρέπει να καταλάβουν, να πλησιάσουν τον κλάδο, να τον αγκαλιάσουν λίγο περισσότερο, γιατί είναι αυτός ο συγκεκριμένος κλάδος που προσδίδει στην οικονομία της χώρας. Εάν τον απαξιώσουμε ή δεν τον βοηθήσουμε ή δεν σταθούμε δίπλα του, τότε δεν θα υπάρχει το ανάλογο αποτέλεσμα. Και το επόμενο θέμα ανήκει από τις συναντήσεις που έγιναν εχθές σε σχέση με τον τουρισμό. Στο επόμενο μας είχε αναφερθεί για λίγο και η καλή συνάδελφος η Πέγκι Ντόκου. Είχε αναφερθεί μάλλον στην πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, την κυρία Σβήνου, η οποία παραβρέθηκε εκεί και εκφράζει μερική ικανοποίηση για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν, παρά τα θετικά αποτελέσματα αλλά και τα μηνύματα για την επόμενη. Έκανε δηλώσεις λοιπόν η κυρία Σβήνου στους δημοσιογράφους και μίλησε και για το τέλος διανυκτέρευσης που θα είναι καταστροφικό, όπως λέει, για τον τουρισμό. Πάμε να δούμε τι είπε. Θα πούμε ότι η φετινή χρονιά ήταν μια χρονιά η οποία έβαλε ξανά, τοποθέτησε ξανά την ΚΟ στο χάρτη, στη θέση που αξίζει στο νησί να βρίσκεται. Θα έλεγα ότι περάσαμε δύσκολα και φέτος, ήταν μια δύσκολη χρονιά, παρά το ότι καταφέραμε να ισορροπήσουμε τα νούμερά μας. Το καταφέραμε μετά από μια μεγάλη προσπάθεια, μετά από αυτό το συγκλονιστικό φαινόμενο του σεισμού που αντιμετωπίσουμε. Τώρα μπορούμε να πούμε πλέον που έχει περάσει και η σεζόν ότι ναι, άφησε
άφησε πληγές το φαινόμενο του σεισμού. Ωστόσο, η ΚΟΣ θα πούμε ότι θέλει στήριξη, γιατί είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να κρατηθεί σε αυτό το επίπεδο. Είναι πλέον άλλα κεφάλαια που ανοίγουν μπροστά μας, τα οποία είμαστε και εδώ σε αυτή τη συνεδρίαση τώρα με το ΣΕΤΕ, προκειμένου να τα εξετάσουμε ένα προς ένα. Είναι ένα νησί που θέλει στήριξη, είναι ένα νησί όμως που έχει τις προοπτικές για να πετύχει τους καλύτερους αριθμούς, όχι μόνο στο επίπεδο των αφήξεων, γιατί πρέπει πια να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, να μετράμε με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τον τουρισμό μας. Βεβαίως ήταν αυξημένος διψήφια μάλιστα, περιμένουμε είναι διψήφια η αύξηση της ΚΟ. Ωστόσο, την συγκρίνουμε την αύξηση με τα νούμερα του 2016, που σημαίνει ότι υπερεκτιμούμε αυτή την αύξηση που είχαμε το 2017, γιατί το 2016, όπως γνωρίζετε, είχαμε την απώρεια του μεταναστευτικού, οπότε ήταν μία από τις χειρότερες χρονιές της ΚΟ. Θα είμαστε πιο ρεαλιστές λοιπόν, εάν μετρήσουμε και συγκρίνουμε με τα νούμερα του 2015, που μπορούμε να πούμε ότι τα πιάσαμε τα νούμερα του 2015, δεν έχουμε πιάσει όμως τα νούμερα του 2014. Έτσι, καλό είναι βέβαια να μην γυρίζουμε προς τα πίσω, να πηγαίνουμε σε επόμενες χρονιές με ακόμα μεγαλύτερους στόχους, υψηλότερους στόχους. Καταρχήν να μας αφήσουν να δουλέψουμε. Το είναι το πιο σημαντικό από όλα, να μας αφήσουν να κάνουμε τη δουλειά μας όπως γνωρίζουμε να την κάνουμε, με τον τρόπο που γνωρίζουμε να την κάνουμε. Δεύτερον, το στοιχειώδες που οφείλει να κάνει η κυβέρνηση είναι να διατηρήσει τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στο νησί της ΚΟ και ειδικά στα νησιά που έχουν δεχθεί αυτά τα πλήγματα. Δεν θα μιλήσω για τη διεύρυνση ότι το δίκαιο θα είναι όλα τα νησιά να επανέλθουν στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, αλλά στοιχειωδώς στα νησιά που έχουν δεχθεί αυτά τα πλήγματα οφείλουν να διατηρήσουν. Να μην μιλήσω βέβαια για το τέλος διανυκτέρευσης, το οποίο είναι καταστροφικό και αποδεδειγμένο πλέον με μελέτες ότι θα μας πάει πολύ πίσω, γιατί πρέπει πια να μάθουμε να βλέπουμε τα πράγματα, να σταματήσουμε να λειτουργούμε κατά του τουρισμού, χρησιμοποιώντας τον ως πειραματόζεο, το βασικότερο πυλώνα της οικονομίας μας. Άρα λοιπόν, στήριξη θέλουμε και να μας αφήσουν να κάνουμε τη δουλειά μας όπως εμείς γνωρίζουμε. Θα έλεγα ότι υστερούμε κατά πολύ στο θέμα με την προσέλκυση κουραζιερόπλοιων. Είναι ένα κομμάτι του μάρκετινγκ που θεωρώ ότι δεν το έχει χειριστεί καλά η ΚΟΣ. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε προοπτικές. Η μαρίνα μας είναι από τις πιο όμορφες, πιο δυνατές μαρίνες σε πανελλαδικό επίπεδο και έχουμε κάθε προοπτική να μιλήσουμε και για επέκτασή της. Ο θαλάσσιος τουρισμός είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να εξελιχθεί αν το χειριστούμε με το σωστό τρόπο. Είναι πολύ καλά τα μηνύματά μας. Τα επίπεδα προκρατήσεων είναι πολύ αυξημένα σε σχέση με αυτά που είχαμε το 2017. Εάν δεν συμβεί κάτι άλλο, γιατί εμείς έχουμε μάθει πια να δεχόμαστε τα ξαφνικά χτυπήματα, αν λοιπόν όλα πάνε ομαλά, θεωρώ ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Αυτά από την κυρία Σβήνου, όμως μένουμε στη Ρόδο. Γιατί είχαμε και σύλληψη. Ναι, είχαμε μια σύλληψη ενός ταξιτζίου, ο οποίος μετέφερε παράτυπους μετανάστες. Εν αγνία του προφανώς. Ναι. Mm-hmm. Και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξιρόδο, ο κύριος Θοδός Καστανίδης, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του και πήραν απόφαση να μην μεταφέρουν πλέον πρόσφυγες ή μετανάστες ή οδηγοί από εδώ και στο εξής, αν είναι παράτυποι. Τώρα βέβαια... Πώς να το ξέρεις, έτσι. Ξέρεις, και όλοι είμαστε άνθρωποι και συνάνθρωποι. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Πώς θα μετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι, για ποιο λόγο τώρα έγινε Πάμε αυτό. Να δούμε τι έγινε. Πάμε να δούμε. Συνάδελφό μας τον αφήσαν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, να μην βγει έξω από τη χώρα. Το πρόβλημα όμως είναι ένα. Το ότι ένας συνάδελφός μας που έχει δημόσιο χρήση αυτοκίνητο έκανε πολύ καλά τη δουλειά του, έκανε αυτό που του είπαν οι πελάτες, γιατί αν δεν το έκανε θα τον τιμωρούσαμε εμείς, διότι έκανε άρνηση μίσθωσης και βρέθηκε κατηγορούμενος για κακούργημα. Δεν ξέρω ποιος φταίει, τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά πλέον φοβόμαστε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δώσει εντολή σε όλους τους ιδιοκτήτες ταξί να μην μεταφέρουν αυτούς που φοβούνται ότι μπορεί να είναι μετανάστες ή λαθρομετανάστες. Και αν κάποιος, ακόμα και αν κάποιος θέλει να πάει στο νοσοκομείο, έχουμε δώσει εντολή να μην εξυπηρετούμε κανέναν. Ας αναλάβουν οι υπεύθυνοι για αυτό που έχει συμβεί στον συνάδελφό μας. Συνέβη το εξής. Τον σταματήσαν τον συνάδελφό μας δύο πελάτες ταξί, τον πήρανε στην κρεμαστή σε ένα ξενοδοχείο, ακούστε. Έφερε κάποιους πελάτες από το ξενοδοχείο στη Ρόδο. Ήταν ένας πελάτης μέσα στο αυτοκίνητο. Πήγε και έκανε αυτό το δρομολόγιο τρεις φορές σε ξενοδοχείο. Από την πιάτσα σε ξενοδοχείο. Και μετά τον έπιασε η αστυνομία ότι κουβαλούσε λαθρομετανάστες. Δηλαδή έλεος. Και φτάσαμε στο σημείο και ο συνάδελφός μου του έχουν κατάσχει το ταξί, ακούστε.
Το έχουν κατάσει το ταξί και δεν ξέρουμε πώς θα το πάρουμε πίσω, επειδή μετέφερε ανθρώπους από ξενοδοχείο προς την πόλη. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω πώς θα το λύσουμε το πρόβλημα με το αυτοκίνητο, αλλά έχουμε δώσει, το ξαναλέω, εντολή ακόμα και στο νοσοκομείο ανθρώποι που φοράνε τη μαντήλα να μην κουβαλάμε. Ας αναλάβουν αυτοί που έχουν πιάσει στους συνάδελφους τις ευθύνες τους. Δεν εξυπηρετούμε πλέον κανέναν, ή νόμιμος ή παράνομος ή οτιδήποτε είναι. Για ποια εθνικότητα είναι? Δεν ξέρω, νομίζω Σύρι. Τη Δευτέρα έχουμε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο. Εμένα η πρότασή μου είναι να μην εξυπηρετούμε κανένα πλέον. Οπωσδήποτε θα επισκεφτούμε και την αστυνομία, τον ανώτερο, την περιφέρεια και το Δήμο, να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά μέχρι στιγμής, ακόμα και νοσοκομείο δεν εξυπηρετούμε. Πήγε την άλλη μέρα και το συνέλαβε, μάλλον πιάσανε τους Σύριους και είπαν ότι μας κουβάλεσε το τάδε ταξί. Γιατί ο συνάδελφος μας είναι νόμιμος. Δούλεψε το ταξίμετρό του, τους πήρε όσα λεφτά έγραφε το ταξίμετρο, δεν τους πήρε τίποτα παραπάνω. Και τον πιάσανε, επειδή τον καταγγείλαν οι Σύριοι, πιάσανε τους Σύριους, καταγγείλαν τον συνάδελφο μου. Και πιάσανε και τον τυλίξανε σε μια κόλλα χαρτί και δεν ξέρουμε πώς θα ξυλασπώσουμε. Μάλλον οι μετανάστες τον καταγγείλαν, τους πιάσανε τους μετανάστες. Αν τους ρωτούσε η αστυνομία, τον καταγγείλαν ότι μας μετέφερε από την Κραμαστή στη Ρόδο αυτό το ταξί. Δεν έκανε κάτι κακό. Αυτό θα το έκανα και εγώ. Θα το κάνανε και οι 500 ιδιοκτήτες ταξί. Έκανε κάτι υποχρεωτικά. Είχε ένα πελάτη και τον έβαλε και έκανε τρία δρομολόγια από τη Ρόδο στο ξενοδοχείο. Παιδιά, στο ξενοδοχείο. Σκεφτείτε τώρα τι έχει γίνει. Έρχονται λαθρομετανάστες ή μετανάστες, όπως θέλετε, ή όπως κουβαλούσαμε τον καιρό εκείνο τους μετανάστες, έχουν γίνει μετανάστες, τώρα είναι λαθρομετανάστες. Εκεί αυτοί που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, θα πρέπει ακριβώς στα σύνορα αλλά και στις εισόδους του νησιού, δεν την κάνουνε και βρίσκουν ένα ξυλαστήριο θύμα, το ταξί, αυτός που ο φουγαράς που πάει να βγάλει μονοκάματο, υποχρεωτικά να τον μεταφέρει και βρέθηκε εκτεθειμένος στις δικαστικές αίθουσες. Εμείς, όπως είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως, από Δευτέρα θα πάρουμε μια απόφαση να μην εξυπηρετούμε κανέναν μετανάστη όταν είναι κάποιος ύποπτος με μαντήλες και οποιοδήποτε, και ας μας πάνε όπου νομίζουν. Ας αναλάβουν αυτοί που θέλουν να πιάσουν θύματα, ενώ εκεί που πρέπει να πιάσουν δεν πιάνουν. Ωστόσο, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Peggy Ντόκου από τη Ρόδο να σχολιάσει το γεγονός. Καλησπέρα, Peggy. Είναι κυρίες και κύριοι από τη Ρόδο. Πράγματι, σήμερα ήταν αναστατωμένος όλος ο κλάδος των οδηγών ταξί στη Ρόδο μετά τη σύλληψη του συναδέλφου τους από την αστυνομία, επειδή μετέφερε δύο παράτυπους μετανάστες με το ταξί του. Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι αφέθηκε ελεύθερος, αλλά όλο αυτό το χρονικό της σύλληψης του οδηγού ταξί ήταν κάτι το οποίο αναστάτησε τον κλάδο. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι συνελήφθη στο σπίτι του ξημερώματα, σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια, του κατάσχεσαν το ταξί και από εδώ και στο εξής καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα εξετάσουν και οι ίδιοι. Σύμφωνα με τον κύριο Καστανίδη, ο οποίος μίλησε σήμερα στην τηλεόραση Αιγαίου, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξί Νησού Ρόδου, αλλά και ο γραμματέας, ο κύριος Γιάννης Ισκάς, αποφασίστηκε προς το παρόν να μην ξαναμεταφέρουν, να μην μεταφέρουν από εδώ και στο εξής κανέναν πρόσφυγα ή μετανάστη ή παράτυπο μετανάστη, όπως θέλουμε να το πούμε, με τα ταξί, η οδηγή ταξί της Ρόδου, ακόμα και αν υπάρχει θέμα με μεταφορά στο νοσοκομείο. Και αυτό Peggy, γιατί... συγγνώμη, πώς θα μπορούν να... Συγγνώμη που σε διακόπτω, με το σεβασμό. Πώς θα μπορούν να γνωρίζουν αν ο άλλος έχει νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονή στη χώρα ή όχι? Αυτό ακριβώς είπαμε και εμείς, αυτό ακριβώς δήλωσε ο κ. Καστανίδης, ότι και οι ίδιοι οδηγοί ταξί δεν μπορούν να γνωρίζουν αν ο ένας είναι παράνομος, παράτυπος, πρόσφυγας, το ένα ή το άλλο. Απλά είδε ο οδηγός ταξί δύο ανθρώπους, οι οποίοι ζήτησαν να μεταφερθούν και τους πήρε κούρσα, τίποτε παραπάνω. Πού να γνωρίζει ο ίδιος εάν αυτοί οι άνθρωποι ήταν παράνομοι ή όχι? Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να πούμε ότι δεν ξέρουμε και πολλές λεπτομέρειες για το πώς τελικά έφτασε η αστυνομία μέχρι τον οδηγό ταξί να τον συλλάβει και με ποια ακριβώς κατηγορία. Μάλιστα. Επειδή όμως το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη και αφορά το δικαστικό, θα είμαστε σε επαφή για να σας δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες. Προς το παρόν καταλαβαίνεις ότι είναι ανάστατος ο κλάδος και βεβαίως μετά από αυτό που έγινε είναι λογικό να φοβούνται και οι ίδιοι οδηγοί ταξί να μεταφέρουν οποιονδήποτε από αυτούς τους ανθρώπους.
Και προς το παρόν έχουν πάρει αυτή την απόφαση, δόθηκε μια εντολή δηλαδή εσωτερικά. Τη Δευτέρα θα έχουν γενική συνέλευση ο σύνδεσμος ιδιοκτητών ταξί για να συζητήσουν το θέμα και από εκεί και πέρα θα κάνουν συναντήσεις και με την αστυνομία και με τις τοπικές αρχές και βεβαίως θα μεταφέρουν το θέμα και θα μεταφέρουν το πρόβλημά τους. Διότι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να ήταν και τόσο απλό. Προφανώς ήταν σύρι από ό,τι φάνηκε. Και οι ίδιοι είπαν ότι τους μετέφερε ο συγκεκριμένος οδηγός ταξί. Mm-hmm. Εδώ βέβαια γίνονται και άλλα πράγματα, γιατί οι ίδιοι προφανώς το γνώριζαν. Δηλαδή και οι μετανάστες, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι τους μετέφερε ο οδηγός ταξί, γνώρισαν και έδωσαν τα στοιχεία του. Είναι και λίγο περίεργο το πράγμα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω ότι συνελήφθη ο άνθρωπος, ο οδηγός ταξί, του επιβλήθηκαν περιοριστική όρη και του κατέσχισαν το ταξί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι από εδώ και στο εξής πρέπει να ζητηθούν και άλλες επιφυλακτικές. Δηλαδή ο καθένας θα πρέπει να σκέφτεται πάρα πολύ για το τι θα κάνει από εδώ και στο εξής. Και καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι έχουν κυριαρχεί μια έντονη αναστάτωση. Σήμερα και στα δικαστήρια ήταν έτσι αναστατωμένοι πάρα πολύ από τους συναδέλφους του. Γι' αυτό ακριβώς είπαν ότι τη Δευτέρα θα κάνουν μια έκτακτη γενική συνέλευση για να δουν τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής. Και από την άλλη βέβαια είναι και το ανθρωπιστικό κομμάτι. Εντάξει, έρχονται καλός ή κακός αυτοί οι άνθρωποι στον τόπο μας, στη χώρα μας, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, μετά από κακουχίες και πώς θα χρειαστεί να μετακινηθούν, ας πούμε, αν υπάρχει τέτοια απαγόρευση. Σκληρή απόφαση, όπως είπε. Ήταν και λίγο περίεργο αυτό το σημείο. Ναι, ήταν. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί, επειδή τους μετέφερε και τους πήρε μία κούρσα, εντελώς ξαφνικά βρέθηκε να έχει συνηθίσει να του κατάσχουν το ταξί και να πάει στα δικαστήρια. Όπως και να το δει κανείς το θέμα, είναι περίεργο. Εντάξει, τόσο προφανώς οι ίδιοι πρέπει να, να έκαναν κάποια καταγγελία, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν σημειωθεί τέτοια ανάλογα περιστατικά στην δική μας περιοχή και στη Ρόδο, αλλά και στα άλλα νησιά τα οποία φιλοξενούν παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες. Βέβαια, και Πέγγι, αυτό θα θορυβήσει και τους ταξιτζίδες και των υπολείπων νησιών. Φυσίως, διότι την προηγούμενη χρονιά εξέφραζαν ικανοποίηση για το ότι είχαν πολλή δουλειά από αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή θα φοβηθούν τώρα όλοι οι άνθρωποι που είναι οι οδηγοί ταξί που είναι στα νησιά, όπου υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες κλπ. Οδηγηθούν και εκείνοι να είναι σε αυτή την κατάσταση, χωρίς να γνωρίζουν τι συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το ρεπορτάζ μέχρι τώρα και επιφυλάσσουμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες εφόσον θα έχουμε και παραπάνω στοιχεία από το δικαστικό κομμάτι και από την αστυνομία φυσικά. Σας ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ, θα το παρακολουθούμε. Και απογοήτευση και οργή σου δημιουργούν όλα αυτά. Λοιπόν, ας πάμε να χαλαρώσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.